Γεια σας. Χαίρετε, ευχαριστώ. Συγγνώμη για την πρόσκληση. Όχι, καλά κάνετε. Ναι, έτσι ήταν και αυτά. Τη θυμάμαι αυτή την περίοδο και εγώ και από την προσωπική μου εμπειρία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι απλά ένα πέρασμα από το σχολείο στην επόμενη μέρα και δεν θα πρέπει να θεωρείται ούτε από τα παιδιά ούτε από τους γονείς τους σαν κάτι τελειωτικό, ότι όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι τότε είναι το, παιδί αυτό, το τέλος. Αυτής. Και για την οικογένεια, γιατί ματώνει οικονομικά. Τι παιδεία δωρεάν είναι αυτή που ματώνει ένα σπίτι χρόνια πολλά για τα φροντιστήρια για να πάμε στην τελική διαδικασία σε μια δωρεάν υποτίθεται εκπαίδευση. Είναι πραγματικά. Βέβαια τα μαθήματα έγιναν 4 από 6. Κάτι είναι και αυτό. Εγώ κάποτε έδινα 14. Ναι, εντάξει, και μην σου πω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε στου ανεξάρτητους Έλληνες, λοιπόν, με την εκπρόσωπό τους που είναι εδώ και την ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή, την κυρία Μανταλένα Παπαδοπούλου. Αυτό που κουβεντιάζεται πάρα πολύ, κυρία Παπαδοπούλου, είναι ότι αν το θέμα της ονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας θα επηρεάσει τις σχέσεις των ανεξάρτητων Ελλήνων με τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ουσιαστικά αυτό που λέμε την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δημιουργήθηκε στη βάση δύο προτεραιοτήτων, όπως έχουμε πει, που είναι η έξοδος από το καθεστώς των μνημονίων που γίνεται σε λίγους μήνες και η πάταξη της διαπλοκής και της διαφθοράς και, εν πάση περιπτώσει, να μπει ένα φρένο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε για χρόνια η πολιτική τάξη στην πατρίδα μας. Από εκεί και πέρα, ανεξάρτητοι Έλληνες, είμαστε σε αυτή την κυβέρνηση και ως το αναγκαίο καλό. Ειδικά για την προάσπιση των εθνικών μας ζητημάτων. Γιατί ήταν κάτι το οποίο. Είναι κάτι το οποίο λέγαμε από το λέτε αυτό, ότι εσείς. Είσαστε αυτοί οι οποίοι διασφαλίζετε το. Οι άλλοι δεν είναι εντάξει απέναντι στην εθνική του συνείδηση. Δεν θα ακολουθήσω αυτό το συνειρμό. Απλά θα πω σε ό,τι εμάς αφορά ως ανεξάρτητους Έλληνες, αυτό το οποίο είπαμε από την πρώτη μέρα της συγκυβέρνησης και πριν τις εκλογές του Σεπτέμβρη, είναι ότι μπαίνουμε και ως το αναγκαίο καλό για την προάσπιση των εθνικών μας ζητημάτων. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα των Σκοπίων, εμείς έχουμε μία ξεκάθαρη θέση. Μια πάγια θέση, η οποία διαμορφώθηκε από ιδρύσεώς μας, μέσα από όλες μας τις συνεδριακές διαδικασίες, και είναι όχι στη χρήση του όρου Μακεδονία ή παραγόγου αυτού του ονόματος για το γειτονικό μας κράτος. Θεωρούμε ότι ο πυρήνας του αλυτρωτισμού, του ψεύτου αλυτρωτισμού, εν πάση περιπτώσει, που διακατέχει το κράτος των Σκοπίων, βρίσκεται στο όνομα. Κύριε Παπαδοπούλου, να χρησιμοποιώ τον όρο Βόρειος Ήπειρος. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε. Τότε γιατί αυτοί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το Βόρεια Μακεδονία, ενώ εμένα του έλεγχου μου επιτρέπεται να χρησιμοποιώ Βόρειος Ήπειρος. Αυτό δεν είναι αλυτρωτισμός. Δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδονία ή παράγωγο αυτού του όρου, διότι δεν υφίσταται ούτε μακεδονικό έθνος, ούτε μακεδονική γλώσσα, ούτε όλα αυτά στα οποία υπάρχουν στο σύνταγμά τους. Για να γίνει και κουβέντα, γι' αυτό σας πάω λίγο έτσι. Είναι όμως γεωγραφικός προσδιορισμός. Είναι η Ανατολική Θράκη. Είναι η Βόρεια Μακεδονία. Είναι η Βόρειος Ήπειρος. Με τη διαφορά ότι οι ίδιοι έχουν χτίσει όλο τους το κράτος σε μια ταυτότητα η οποία δεν υφίστανται. Έχουν πείσει εδώ και γενιές τον κόσμο, τον λαό αυτού του κράτους, ότι αντί για ένα σύμπλεγμα εθνοτήτων, πρόκειται για μία και μόνο εθνότητα, αυτή που λένε οι ίδιοι Μακεδονικοί. Mm-hmm. Δεν υφίστανται κάτι τέτοιο. Πρόκειται για κλοπή της δικής μας ιστορίας. Του δικού μας πολιτισμού. Καθαρό. Και, και αν έρθει, που δεν το βλέπω να έρχεται, αλλά τέλος πάντων γιατί έχουν και αυτοί τα δικά τους συζητήματα, δεν είναι έτσι. Αν έρθει αυτό το κομμάτι της σύνδεσης της ονομασίας, τα όργανα του κόμματος και ο πρόεδρος, πώς θα το αντιμετωπίσει? Εμείς έχουμε διατυπώσει τη θέση μας ξεκάθαρα και εφόσον υπάρχουν πολιτικές. Ακόμα και με επιπτώσεις κυβέρνησης, δηλαδή. Εφόσον οι πολιτικές εξελίξεις διαμορφωθούν διαφορετικά, θα σταθμίσουμε και θα λειτουργήσουμε προς υπεράσπιση της θέσης που ήδη έχουμε εκφράσει. Mm-hmm. Σε αντίθεση και αντιπαραβολή, αν θέλετε, με άλλα κόμματα όπως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα οποία επίσημα δεν έχουν εκφράσει θέση, τουλάχιστον όσον αφορά στο όνομα. Εμείς αυτό που λέμε και αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι προϋπόθεση για την οποιαδήποτε λύση είναι η συνταγματική αλλαγή και η κοινή χρήση του ονόματος εσωτερικών και εξωτερικών των Σκοπίων. Θα μας έκανε ζημιά στα εθνικά μας συμφέροντα αν δεν έβγαινε με υπαιτιότητα της χώρας, της δικιάς μας χώρας, λύση στο θέμα αυτό της ονομασίας της γειτονικής χώρας.
Ένα κράτος, ένα έθνος κράτος για να θεωρείται αξιόπιστο πρέπει, εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα εθνικά του συμφέροντα. Mm-hmm. Εθνικά ωφέλιμο για την πατρίδα μας είναι να μην εμπεριέχεται ο όρος Μακεδονία στην ονομασία του γειτονικού κράτους. Από εκεί και πέρα το κράτος των Σκοπίων έχει πολύ μεγάλες αντιθέσεις και δεν είμαι σίγουρη για το πόσο ο κατά τα άλλα θερμός υποστηρικτής της λύσης, κύριο Ζάεφ, μπορεί να πείσει τις εθνότητες που συναποτελούν το κράτος των Σκοπίων ότι πρέπει να αποδεχθούν μία λύση όπως και εμείς τη ζητούμε. Με προβληματίζει ότι σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση στο ονοματολογικό θέμα, μήπως έχουμε διασπαστικές τάσεις στη γειτονική χώρα, το οποίο δεν ξέρω αν βοηθάει τα εθνικά μας συμφέροντα. Δηλαδή αρχίζει και το κράτος αυτό αρχίζει και καταραίει, διότι είναι Αλβανοί, είναι Βούλγαροι. Αν αποδεχθούμε ένα όνομα το οποίο αποτελεί τον πυρήνα του αλυτρωτισμού, έτσι όπως εμείς το θεωρούμε, τότε ουσιαστικά τίποτα δεν διασφαλίζει και την ειρηνική συνύπαρξη και με ένα σύνθετο όνομα με τον όρο Μακεδονία. Εμείς θεωρούμε ότι οφείλουμε να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας συμφέροντα και με βάση αυτό διαμορφώνεται η αξιοπιστία μας γενικά στο διεθνές σύστημα. Το γειτονικό μας κράτος με το να ονομαστεί με ένα προσδιορισμό στο Μακεδονία δεν σημαίνει ότι απαραίτητα λύνονται όλα τα προβλήματα και ξαφνικά λειτουργούμε ειρηνικά και συνυπάρχουμε αρμονικά. Στην υποθετική περίπτωση ότι έρθει αυτή η πρόταση και εσείς θα πάρετε αρνητική θέση, αυτή που μας εξηγήσετε έτσι πολύ καθαρά εδώ, θα συμμετέχετε στην κυβέρνηση? Θα πάμε αναγκαστικά δηλαδή σε ένα υποθετικό σενάριο ότι έρχεται μία λύση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να το πάρω υπόψη μου αυτό. Δηλαδή είναι ένα σενάριο. Ένα να έρθει λύση και ένα δεύτερο, αν να μην έρθει, εύχομαι να μην είναι η δικιά μας πετιότητα κατά τη γνώμη μου. Αυτή είναι η προσωπική μου θέση. Μα βλέπουμε άλλωστε ότι το πρόβλημα ήδη ξεκινάει από τα Σκόπια. Τη στιγμή που υπάρχει μία, όπως είπε ο κύριος Κοντζιάς επί της αρχής, ας το πούμε, συμφωνία και ο πρόεδρος των Σκοπίων λέει ότι δεν αποδέχεται το έργα Όμνες. Νομίζω θα φανεί τι νοσηπετιότητα είναι. Εν πάση περιπτώσει, οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε τη σαφή αυτή θέση, την οποία θα υπερασπιστούμε ανάλογα με το πώς θα έρθουν οι εξελίξεις. Τίποτα δεν έχει λυθεί, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αν δεν λυθούν όλα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν έχουμε καμία απόφαση. Πάντως καταλαβαίνω ότι για εσάς είναι καζουμπέλι. Είναι ένα θέμα εθνικό και στα εθνικά θέματα δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις. Νομίζω βγάλαμε είδηση. Ωραία. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι αν τα πράγματα πάνε έτσι θα αποσύρετε την... Αυτό είναι υπόθεση εργασίας. Εμείς δεν μπαίνουμε σε διαδικασία. Εργασίας. Θα μου επιτρέψει τόσο εκπρόσωπος κόμματος να μην μπαίνω στη διαδικασία να απαντώ σε υποθετικά σενάρια. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαπραγμάτευση. Είναι εν εξελίξη η διαπραγμάτευση για να μπορούμε να μιλήσουμε και συγκεκριμένα τότε. Είσαι ικανοποιημένη ως σύμμαχος και συγκυβερνήτης από την ενημέρωση που έχετε από το Υπουργείο Εξωτερικών σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή? Η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί δημόσια, ο Υπουργός Εξωτερικών το ίδιο. Έχει γίνει και ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών. Δεν έχει αλλάξει κάτι σήμερα προκειμένου να χρειάζεται ενημέρωση ξανά των πολιτικών αρχηγών. Νομίζω ότι και ο ελληνικός λαός έχει σαφή εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλετε να αλλάξουμε λίγο ατζέντα? Όπως θέλετε. Σχολιάσαμε εμείς εδώ προχτές αυτό το tweet του κυρίου Καμένου. Όχι θετικά. Δηλαδή σε επίπεδο πολιτικού πολιτισμού, δηλαδή, στο ένα κομμάτι. Και στο δεύτερο, ότι δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι. Ή καταλαβαίνω, αλλά γιατί δεν μας λέτε ακριβώς τι εννοείται. Και είναι ένα tweet με υπονοούμενα. Η πολιτική του υπονοούμενο, αυτό με ενόχλησε. Όχι το περιεχόμενο ήταν συγκεκριμένο. Καμιά φορά φτάνουμε στο σημείο και δεν αναφέρομαι σε εσάς προσωπικά, αλλά γενικά φτάνουμε στο σημείο. Μα σας το λέω καθαρά, φάτσα-φάτσα. Να μας ενοχλεί ο τρόπος που διατυπώνεται κάτι, παρά το ίδιο το γεγονός το οποίο μπορεί να υφίσταται. Αν ο πρόεδρος μας θεωρήσει ότι πρέπει να εξηγήσει περαιτέρω αυτό το οποίο έγραψε, θα το κάνει ο ίδιος. Και, εν πάση περιπτώσει, στην ερώτηση που του έχει γίνει από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κοινοβουλευτικά, γιατί θεώρησε η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη ότι είναι το μέγιστο θέμα για να ελέγξει τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ένα ιδιωτικό ταξίδι μετά από πρόσκληση στο Μονακό, θα απαντήσει ως Υπουργός κανονικά στη Βουλή. Εντάξει, και σε αυτό μπορώ να πω εγώ για τους τηλεθεατές ότι στο πρώτο κομμάτι και εμείς δεν είδαμε θέμα στο κομμάτι της ερώτησης που είναι ο Υπουργός
άμυνας, ιδιωτικό ταξίδι με πρόσκληση, δεν νομίζω ότι υπήρχε θέμα. Στο δεύτερο όμως κομμάτι, πάλι σας είπα πολύ καθαρά την άποψή μου στο συγκεκριμένο. Μπορεί να γίνεται όμως πολιτική με tweet. Το κάνουν οι πολιτικοί αυτό. Το κάνετε κι εσείς. Αυτό γίνεται νομίζω παγκοσμίως πλέον, με την έννοια όχι να ασκώ πολιτική μέσω των social media, αλλά να χρησιμοποιώ τα social media ως εργαλείο για την διάδοση των πολιτικών μου ιδεών ή των θέσεών μου ή της οποιαδήποτε στάσης κάθε κόμμα υιοθετεί για ζητήματα της επικαιρότητας. Πιο νέας γενιάς, γι' αυτό το ρωτώ και δηλαδή. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι ανεξάρτητοι Έλληνες δημιουργηθήκαμε μέσω του διαδικτύου. Αυτό είναι μια αλήθεια, ότι εσείς είστε ένα κόμμα το οποίο και εσείς μάλλον, γιατί υπάρχει κι άλλο, δημιουργήθηκε μέσα από την διαδικασία του διαδικτύου. Το πιάσε αυτό ο Καμένος πολύ. Υπάρχει μια αμεσότητα, υπάρχει μια γρήγορη πληροφόρηση, ειδικά από τα social media τύπου Twitter, και είναι ένα εργαλείο το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά. Στο θέμα της οικονομίας τώρα, φαίνεται σιγά σιγά ότι ολοκληρώνουμε αυτή τη βδομάδα, μια βδομάδα με πολλά group, Eurogroup. Θα δούμε και ποια θα είναι και τα τελευταία μέτρα τα οποία πρέπει να ψηφιστούν στο επικαιροποιημένο που λέμε μνημόνιο, το οποίο δεν είναι μνημόνιο, είναι επικαιροποιημένο. Τελειώσαμε αυτή την περιπέτεια, θεωρείτε? Η προσήλωση αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης στην οποία συμμετέχουμε οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι το κλείσιμο βεβαίως της τέταρτης αξιολόγησης. Αυτά τα οποία έρχονται προς νομοθέτηση είναι τα τελευταία προαπαιτούμενα. Τα γνωρίζετε εσείς, έχετε ενημέρωση? Είναι αυτά τα οποία υπολείπονται για να ψηφιστούν προκειμένου να κλείσει η τέταρτη αξιολόγηση. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει θέμα σε αυτό. Και στη συνέχεια βεβαίως και το πιο σημαντικό είναι να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα διασαφινιστούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για τη ρύθμιση του χρέους. Ο τρόπος με τον οποίο δηλαδή θα ρυθμιστεί το χρέος. Και με βάση βεβαίως και το γαλλικό κλειδί το λεγόμενο, για το οποίο είχαμε καταθέσει την πρότασή μας εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες ήδη από το 2014. Είναι το μεγάλο στοίχημα λοιπόν να καταφέρουμε να πάρουμε μια τέτοια ρύθμιση, να δούμε βέβαια, γιατί υπάρχει μια προσπάθεια σύγκλησης μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαίων, αλλά ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κύριε Παπαδοπούλου, να σας ρωτήσω, βλέπετε τις δημοσκοπήσεις και μπορείτε να μου απαντήσετε κάπως όπως θα απαντούσα και εγώ, ότι δεν τα παίρνω και πολύ, αλλά μια τάση δείχνουν. Φαίνεται ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα. Υπάρχει, θα μου πεις, ξαναυπήρχε πάλι για τους ανεξάρτητους Έλληνες και μπήκανε μέσα αέρα πατέρα. Αλλά υπάρχει. Όμως θέλω να μάθω από εσάς τι νιώθετε από την κοινωνία για το έργο της κυβέρνησης και για το ρόλο του κόμματός σας, αν δηλαδή θα πηγαίναμε σήμερα σε εκλογές ή σε ένα χρόνο σε εκλογές. Μα μου απαντάτε και σε αυτό, πότε τις βλέπετε κιόλας. Στο πρώτο κομμάτι, όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις, πράγματι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους ανεξάρτητους Έλληνες, σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις μας δείχναν εκτός Βουλής και πάντα ήμασταν εντός. Μέσα εύκολα, ναι. Κάποτε, πριν από αρκετά χρόνια, οι δημοσκοπικές εταιρείες αγωνίζονταν ποια θα είναι πιο κοντά στο εκλογικό αποτέλεσμα. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια πολύ μεγάλη διάσταση ανάμεσα σε αυτό το οποίο καταγράφουν με το τελικό αποτέλεσμα των εκλογικών διαδικασιών. Κάπου θα οφείλεται αυτό. Όπως και να έχει, με ένα διάβασμα, εν πάση περιπτώσει, κάποιων δημοσκοπικών ευρημάτων, κανείς μπορεί να δει ότι το κόμμα και του ΣΥΡΙΖΑ και το δικό μας έχει μικρή συσπήρωση, δηλαδή στο 50% με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων. Και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της Νέας Δημοκρατίας που διεκδικεί την ηγεσία της χώρας, έχει συσπήρωση στο 85% περίπου τα 100, που σημαίνει ότι δεν εισπράττει τον απογοητευμένο κόσμο από τον ΣΥΡΙΖΑ και το δικό μας το κόμμα. Νομίζω ότι ανάλογα με την πορεία των πολιτικών γεγονότων το επόμενο διάστημα, με την έξοδο από το καθεστώς των μνημονίων και τις δυνατότητες που θα υπάρξουν για την ελληνική οικονομία, με δεδομένο επίσης τους θετικούς δείκτες της οικονομίας, νομίζω ότι θα μπορέσει ο ελληνικός λαός, και να πάω επί της ουσίας, να σταθμίσει τον τρόπο με τον οποίο και το αποτέλεσμα το οποίο είχε η πολιτική, ναι, την οποία εφήρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες. Να σας ρωτήσω τώρα και κλείνω με αυτό. Αν τα πράγματα πάμε σε εκλογές και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς θα συνεργαζόσασταν πάλι με το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν καλός σύμμαχος ο ΣΥΡΙΖΑ? Ήταν εντάξει, που λένε στο χωριό μου.
Ανάμεσα στους δύο αρχηγούς των κομμάτων υπήρξε μια έντιμη συμφωνία για τους δύο στόχους που προαναφέραμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν καταφέραμε σε ένα χρόνο να βγάλουμε τη χώρα από το μνημονιακό καθεστώς. Το πετύχαμε σε τρία χρόνια. Πετύχαμε να υπάρχουν θετικοί οικονομικοί δείκτες και βελτιώσεις σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας, όπως για παράδειγμα η βιομηχανική παραγωγή, μια σειρά τομέων. Οι εκλογές, αυτό το οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση και επιδιώκει είναι να γίνουν στο τέλος της τετραετίας, οπότε και ο ελληνικός λαός θα μπορεί καλύτερα να κρίνει ό,τι μπορεί να έχουμε πετύχει. Και από εκεί και πέρα θα υπάρξει νέα συζήτηση, φαντάζομαι, για το αν και εφόσον και με ποιους όρους και με ποιους στόχους θα μπορούσε να υπάρχει και νέα συγκυβέρνηση. Σας αρέσει αυτή τη δουλειά που κάνετε? Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι κάθε ένας από εμάς να συμμετέχει ενεργά στα κοινά, να είναι πολιτικών, να μπορεί αυτό να διατυπώνει ελεύθερα. Αυτό εκπρόσωπος ενός κόμματος. Φέρει ένα ιδιαίτερο βάρος και μία ευθύνη υπό την έννοια ότι μετρώ τη λέξη μου, τη στάση μου, το πού θα πάω, με ποιον θα πάω, πού θα φάω, πώς θα κινηθώ. Για τη χώρα μας, δυστυχώς, φαντάζομαι ισχύει και στις άλλες χώρες, απαγορεύεται ένας πολιτικός ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιος ο οποίος ασχολείται με την πολιτική, να πάει διακοπές, να βγει έξω να διασκεδάσει. Δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αυτό που ο υπόλοιπος κόσμος μπορεί να κάνει. Σε εισαγωγικά το βάζω, βέβαια, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι κατακρίνεται κάτι τέτοιο. Όπως και να έχει όμως, είναι πολύ σημαντικό κανείς να μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα και εφόσον του επιτρέπεται και δημόσια και να μπορεί με τις ιδέες του να δημιουργεί συζήτηση στην ελληνική κοινωνία. Και κλείνουμε αυτό. Είστε ευτυχισμένοι? Θα έλεγα ότι υπάρχει βαθμός μεγάλος ικανοποίησης να μπορείς να υποστηρίζεις τις ιδέες σου και δημόσια. Πολιτικός. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι χάρηκα... και στο αντικείμενο των σπουδών, θα έλεγα. Βέβαια, χαρήκα πάρα πολύ που σας είδα. Ευχαριστώ πολύ. Εφόσον είστε πάντα ευτυχισμένοι. Να είστε καλά. Γιατί αν είστε ευτυχισμένοι εσείς, δημιουργείται και συνέστημα να είμαστε ευτυχισμένοι και οι άλλοι. Έχουμε υποχρέωση να διατηρούμε στους εαυτούς μας πάνω απ' όλα μια αισιόδοξη πλευρά, ακόμα και αν βλέπουμε τον κόσμο απεσιόδοξα. Γιατί αυτό μας πάει μπροστά, αυτό δίνει κίνητρο και δίνει και όραμα για την επόμενη μέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ελάτε να σας πάω σε φωτογραφίες τώρα, που οι φωτογραφίες που λένε είναι χίλιες λέξεις και είναι και ειδήσεις.